οι λύσεις που προτείνουμε εμείς οι οικονομολόγοι στο πρόβλημα της ανεργίας, κακά τα ψέματα, θεμελιώνονται περισσότερο στην πίστη παρά στην ανάλυση. Ας πάρουμε για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε με όσους πιστεύουν στην αγορά, στο μηχανισμό της αγοράς, όσους πιστεύουν ότι η αγορά ξέρει καλύτερα να λύνει τα προβλήματα. Θεωρούν ότι αν αφαιθούν οι αγορές ελεύθερες, να λειτουργήσουν χωρίς παρεμβάσεις από έξω οικονομικούς παράγοντες, άμα να αφήσουμε τις αγορές την ησυχία τους, με άλλα λόγια, ότι το πρόβλημα θα φύγει. Ότι η ανεργία, εφόσον δεν εμπλέκονται στην αγορά εργασίας, τα Υπουργεία Εργασίας, τα Συνδικάτα, η ΓΕΣΕ, οι συλλογικές συμβάσεις, η κατώτατη μισθή, αν επιτέλους η αγορά εργασίας ελεύθερη η ανεργία θα εξαφανιστεί. Θα σας πάω κάπου αλλού. Πάμε σε μια λαϊκή αγορά. Σκεφτείτε τι γίνεται προς το απόγευμα, όταν κλείνει η λαϊκή αγορά και έχουν μείνει κάποια προϊόντα πουλίτα. Μαρούλια, ας πούμε. Τι κάνει ο πολιτής των μαρουλιών. Ε, λίγο πριν φύγει, ξεπουλάει. Ρίχνει την τιμή μέχρι να έρθουν αγοραστές και να τα πάρουν όλα. Ακριβώς έτσι σκέφτονται οι θειασότες της ελεύθερης αγοράς για το πρόβλημα της ενεργείας. Σου λέει, τι είναι η εργασία. Είναι ένα εμπόρευμα. Ποια είναι η τιμή του, ο μισθός. Αν πέσει αρκετά ο μισθός, δεν υπάρχει πρόβλημα υπερπροσφοράς, θα ξεπουλήσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή θα προσληφθούν. Έχει μια λογική αυτό. Όσοι μπορούν να δουλεύουν και θέλουν να δουλεύουν σε έναν χαμηλό μισθό θα βρίσκουν εργασία. Οι υπόλοιποι μπορεί να επιλέγουν να είναι άνεργοι, αλλά δεν θα είναι αναγκαστικά άνεργοι, δεν θα του το επιβάλλει κάποιο. Πρόσφατα ένα φίλο μου ήθελε να πουλήσει το εξωτερικό του. Ακόμα προσπαθεί. Και μου έλεγε, παραπονιόταν ότι δεν βρίσκει αγοραστέ. Δεν μπορώ να το πουλήσω, μου έλεγε. Του λέω: Κάποια στιγμή στο αγοράζω. 10 ευρώ, μου το δίνει. Ε, βέβαια δεν μου το έδινε. Το πρόβλημα δεν ήταν λοιπόν ότι δεν μπορούσε να το πουλήσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έβρισκε τιμή που ήθελε. Άλλο το ένα σου λέει άλλο το άλλο. Αυτό πιστεύουν οι θεοσότητες της αγοράς. Αν πέσει αρκετά, σου λέει ο μιστός, τότε θα εξαφανιστεί η υπερπροσφορά εργασία. η ανεργία. Έτσι ορίζεται η ανεργία ως υπερπροσφορά εργασίας. Έχει μια λογική, τη λογική, τη λογική της λαϊκής αγοράς ή του εξοχικού σπιτιού του φίλου μου. Είναι έτσι όμως.